Ο πρώην κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Μιτ Ρόμνι, είναι ο νικητής των προκριματικών εκλογών στο Νιου Χάμψερ για το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Δεύτερος κατέληξε ο Τεξανός βουλευτής Ρον Πολ και τρίτος ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα, Τζον Χάντσμαν. Tonight we made history. Με αυτή τη διακήρυξη, ο Μιτ Ρόμνι γιόρτασε με τους υποστηρικτές του τη νίκη του στο Νιου Χάμψερ. Είναι ο πρώτος ρεπουμπλικανός υποψήφιος εδώ και πάνω από 30 χρόνια που κερδίζει την εσωκομματική διαδικασία στην Αϊόβα και τις προκριματικές του Νιου Χάμψερ. Και η εν λόγω νίκη τον έκανε να σκέφτεται τον τελικό στόχο αυτής της διαδικασίας, τις προεδρικές εκλογές του ερχόμενου Νοέμβρη. Our debt's too high and opportunities are too few. And this president wakes up every morning, looks out across America. And is proud to announce it could be worse. It could be worse? That is not what it means to be an American. Ο Μιτ Ρόμνι ήταν από την αρχή φαβορί στο Νιου Χάμψερ. Διατηρεί σπίτι στην περιοχή και ήταν κυβερνήτης γειτονικής πολιτείας. Ο πολιτικός ιστορικός Άλαν Λίχτμαν πιστεύει πως οι διαμάχες στους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος θα συνεχίσουν να ωφελούν τον Μιτ Ρόμνι. And I think the reason why Romney is so close to wrapping this up is the conservative base doesn't have a candidate. They've had 6 candidates and they've all fallen on their faces. Δεύτερος στο New Hampshire κατέληξε ένας από τους συντηρητικούς αυτούς υποψήφιους. We have had a victory for the cause of liberty tonight. Ο βουλευτής από το Texas, Ron Paul, βρήκε αρκετούς υποστηρικτές στην πολιτεία New Hampshire. Η ατζέντα του περιλαμβάνει μείωση των φόρων, διεύρυνση των ατομικών ελευθεριών και απόσυρση όλων των αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στο εξωτερικό. We've had enough of sending our kids and our money around the world to be the policemen of the world. It's the time to bring them home. How are you doing? Στην τρίτη θέση στις προκριματικές του New Hampshire κατέληξε ο Τζον Χάντσμαν, ο πρώην κυβερνήτης της Γιούτα και πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Ικανοποιημένοι φαίνονται και οι ψηφοφόροι από το αποτέλεσμα στο New Hampshire. A clear win for him, you know, sets him up well after doing well in Iowa. As well, you know, moving to the south where he's likely to maybe not do as well in some of the other primaries. Thank you so much. Στο νότο ακριβώς μεταφέρεται τώρα ο προεκλογικός αγώνας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, όπου οι επόμενες προκριματικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στη Νότια Καρολίνα στις 21 Ιανουαρίου. Άννα Καραγιανοπούλου, VOA, Washington.